Τη Δευτέρα 9.30 το πρωί συνεχίζεται η εκδίκαση τη υπόθεση τη μικρή Μελίνα που απεδίωσε το 2015 μετά από μια επέμβαση ρουτίνα. Μια από τι πλέον πολυκροτε υποθέσει των τελευταίων ετών αναβίωσε σήμερα στι δικαστικέ αίθουσε. Στο εδόλιο του τριμελού εφετείου πλημελημάτων κάθεται μια γιατρό-ανεστησιολόγο η οποία δικάζεται με την κατηγορία τη ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η πολύκροτη δίκη ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, οπότε και απουσίαζε κατηγορούμενη αναισθησιολόγο λόγω σοβαρού προβλήματο υγεία, ωστόσο σήμερα έδωσε κανονικά το παρόν. Μεταξύ των καταθέσεων ήταν και μία εκ των γιατρών που είχε ασχοληθεί με το τραγικό περιστατικό. Ο χαροκαμένο πατέρα από την πλευρά του αναφέρει ότι σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου, ωστόσο επιζητά δικαίωση στη μνήμη τη αδικοχαμένη κόρη του. Σέβομαι την απόφαση του πρωτοδίκου δικαστηρίου έτσι να το διαχωρίσουμε αυτό, άσχετα με το τι πιστεύω εγώ. Η υπόθεση της μικρής Μελίνα συνιστά ένα δικαστικό θρίλερ. Το 2021 η κατηγορούμενη αναισθησιολόγος είχε αθωωθεί πρωτόδικα παρά την πρόταση της εισαγγελέως να κηρυχθεί ένοχη. Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την πλευρά της οικογένειας. Μετά την απαλλακτική για τη γιατρό πρωτόδικη απόφαση, ο εισαγγελέα άσκησε έφεση. Τον περασμένο Νοέμβριο, ωστόσο, το τριμελέ εφετείο πλήμε είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την έφεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να παραμείνει η πρωτόδικη αθωτική για τη γιατρό που είχε κατηγορηθεί απόφαση. Ωστόσο, το προηγούμενο διάστημα ο Άριο Πάγο ανέρεσε την εν λόγω απόφαση, γι' αυτό και η δίκη διεξάγεται εκ νέου από το ίδιο δικαστήριο. Το ότι ακυρώθηκε το εφετείο πρώτον και το ότι ο Άριος Πάγος από μόνος του χωρίς να προλάβουμε εμείς να κάνουμε τίποτα γύρισε τη... το... να γίνει το εφετείο, δηλαδή άλλαξε αυτό, αυτό σημαίνει κάτι. Ελπίζω λοιπόν στη δικαίωση του παιδιού μου.